Καλημέρα κύριε Κολοβέ. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, ό,τι συζητάμε το τελευταίο διάστημα είναι διαρκώς μπροστά μας και θέλω να μου πείτε αρχικώς, πριν έρθουμε στα καθ' εμάς, στη μεγάλη εικόνα, τι αντιλαμβάνεστε, διότι, και μιλάω για την Ευρώπη έτσι, διότι πληροφορούμε ότι η Ευρώπη λέει εντάξει, έχουμε τα backup συστήματα, έχουμε εναλλακτικά, έχουμε plan B, μετά δεν έχουμε plan B, μετά ανοίξτε λιγνίτες και μετά ας περιμένει λίγο η πράσινη μετάβαση να πάμε στον άνθρακα και μετά δεν ξέρουμε αν φτάνει ο άνθρακας και να πάρουμε και από την Αμερική, αλλά Αμερική δεν στέλνει. Ένα βήμα μπρος, 10 πίσω, αλλά την κρίση την πληρώνει ο Κοσμάκης. Τη μεγάλη εικόνα την αναφέρατε νωρίτερα, κύριε Σαχίνη, σας άκουγα στο ραδιόφωνο. Η μεγάλη εικόνα λέει δελτία παντού. Και αυτά τα δελτία παντού φέρνουν στη μνήμη των μεγαλύτερων από εμάς τα δελτία που μοιράζονταν στις κομμουνιστικές χώρες πριν την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου το 89. Τα κουπόνια λέτε. Λέω ακριβώς για τα κουπόνια. Το Power Pass, το Fuel Pass και το Covid Pass και όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν αυτό που έχω πει κατ' επανάληψη και στην τηλεοπτική σας εκπομπή και στο ραδιόφωνο σας, ότι έχουμε πολιτική κρίση, δεν έχουμε ενεργειακή απλά κρίση. Διότι το πρόβλημα είναι ακριβώς η μετατροπή ενός καθεστώτος ελεύθερης οικονομίας που υποτίθεται ότι είχαμε στην Ελλάδα και υποτίθεται ότι είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα καθεστώς διαβίωσης του πληθυσμού με επιδόματα και με κουπόνια. Αυτό είναι ακριβώς το οποίο έχει καταρρεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την προηγούμενη εβδομάδα έγινε στη Θεσσαλονίκη ένα διεθνές ενεργειακό συνέδριο, ο 13ος Ενεργειακός Διάλογος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μάλιστα. Πολύ και σημαντικό. Υπήρχαν εκεί επιστήμονες ειδικοί επί των ενεργειακών θεμάτων από διάφορες χώρες και Έλληνες, και είχα την ευκαιρία και εγώ να παρακολουθήσω την πρώτη μέρα ζωντανά στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν κοινή η διαπίστωση όλων των ειδικών, και θυμίζω ότι η κυβέρνηση λέει να ακούμε και την επιστήμη κάπου-κάπου, όλοι οι ειδικοί λοιπόν συμφώνησαν ότι η ενεργειακή πολιτική, αυτή η φρενίτιδα με τη ΣΑΠΕ, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, δεν αποδίδει και θα πρέπει να αλλάξει. Άλλωστε αυτό το είπε και η Ursula von der Leyen της Κομισιόν. Μάλιστα. Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι, παιδιά, πάμε στον λοιπόν άνθρακα, πάλι άνθρακες ο θησαυρός. Οι ενεργειακές μεταβάσεις γίνονται σε βάθος χρόνου και γίνονται με όρους αγοράς. Δεν επιβάλλονται από πάνω και δεν γίνονται μέσα σε λίγα χρόνια. Ποιος τα ακούει είναι το θέμα, κύριε Κολοβέ. Γιατί σωστά είπατε εσείς, πολιτικό είναι το θέμα. Ποιος τα ακούει? Διότι την ίδια ώρα που γίνονται αυτές οι διαπιστώσεις και κατά μόνας, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, χώρες μεγάλες όπως η Γερμανία λένε ότι τι να κάνουμε, θα επιστρέψουμε και στο λιγνίτη. Την ίδια ώρα η κυρία Ντελαίεν, η Κομισιόν κλπ. Συνεχίζουν ακάθεκτοι, παρά τα όσα δηλώνουν, στις εκθέσεις να ανακοινώνουν ότι πάμε με βήμα ταχύ σε αυτή τη μετάβαση, την οποία την πληρώσει ο Κοσμάκης. Προχθές ξεσηκωθήκαν η μεγάλη παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, γιατί ο Γερμανός Υπουργός είπε ότι θα τους κόψει την επιδότηση. Εσείς μπορείτε να φτιάξετε εταιρεία να σας επιδοτεί το κράτος? Υποθέτω ότι και εσείς θα ήσασταν πολύ ευτυχισμένοι εκεί στο Ράδιο 984 αν το κράτος σας επιδοτούσε τη λειτουργία του σταθμού. Αλλά υποθέτω ότι αυτό ακριβώς μας επιστρέφει στην εποχή του κομμουνισμού. Και αν θέλουμε κομμουνισμό, έχουμε πιο ειδικούς από τους τωρινούς να τον εφαρμόσουμε. Μα αυτός είναι αλακάρτ κομμουνισμός, με συγχωρείτε. Είναι μόνο για συγκεκριμένα συμφέροντα, καταλάβατε. Κοιτάξτε, αναφερθήκατε σε ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε αυτές τις μέρες από το Υπουργείο Ενέργειας στη Βουλή για συζήτηση. Αυτό το νομοσχέδιο, εκτός από τις επιδοτήσεις στο ρεύμα και το πλαφόν στην ρήτρα αναπροσαρμογής, προβλέπει επίσης ότι όλη η χώρα μετατρέπεται σε ένα βιομηχανικό οικόπεδο με μια εντελώς άναρχη ανάπτυξη των ΑΠΕ, των αιωλικών και των φωτοβολταϊκών συγκεκριμένα, όχι όλων των ΑΠΕ, των αιωλικών και των φωτοβολταϊκών. Ακριβώς αυτών των μορφών ΑΠΕ που αναπτύχθηκαν με φρενήρι ρυθμό σε όλη την Ευρώπη και όλοι τώρα διαπιστώνουν ότι δεν απάντησαν. Τι θέλουμε λοιπόν από τη χώρα? Να μετατρέψουμε σε ένα βιομηχανικό οικόπεδο και να καταστρέψουμε κάθε προοπτική τουρισμού που έχουμε μέχρι σήμερα? Αυτό ακριβώς είναι που επιδιώκει η κυβέρνηση προκειμένου να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα εντελώς συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στα οποία αναφέρθηκα σε προηγούμενη σας εκπομπή με το σχέδιο Repower EU.
εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Γι' αυτό σας είπα, βρισκόμαστε σε καθαρά πολιτική κρίση. Κύριε Κολοβέ, είναι σαφές αυτό που λέτε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και μερικά πρακτικά. Αυτή τη στιγμή για τον ένα ή τον άλλον λόγο έχουμε κλείσιμο της τρόφιγγας των αγωγών φυσικού αερίου. Δεν θα μπω στην ουσία των λόγων, γιατί ένθεν κακήθεν να αναπτύσσεται μια επιχειρηματολογία. Η Ευρώπη λέει ότι εκβιάζει ο Πούτιν, παίζει και αυτό. Η Ρωσία απαντάει, μα η Siemens δεν δίνει ανταλλακτικά, παίζει και αυτό. Η Αμερική λέει, εγώ το LNG, κοιτάξτε, τώρα μετά τη ζημιά, το ρίξα στην εσωτερική αγορά, πέσαν οι τιμές μου, θα δω τι θα εξάγω, παίζει και αυτό. Και στην Ελλάδα λέμε ότι έχουμε plan B για την επάρκεια, θα λειτουργήσουν οι λιγνητικές μονάδες και το LNG στη Ρεβιθούσα. Καλυπτόμαστε έτσι και σε συνθήκες καύσεωνα? Πρακτικά σας ρωτώ. Κοιτάξτε, στη Ρεβιθούσα από εκεί που έφερναν 3 με 4 φορτία το μήνα, τώρα έχουν δρομολογήσει 10 φορτία το μήνα. Το ερώτημα βέβαια στο οποίο δεν απαντάει κανείς είναι και σε τι τιμές έρχονται αυτά τα φορτία. Γιατί εγώ βλέπω ότι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στο χρηματιστήριο της ενέργειας δεν λέει να πέσει με τίποτα. Και αν θα μπείτε στο χρηματιστήριο ενέργειας σήμερα, θα δείτε ότι έχουμε λιγνίτη 8% και φυσικό αέριο 49%. Αυτό το φυσικό αέριο 49% μπορεί να μην είναι αέριο αγωγών, γιατί θα ξεκινήσει η συντήρηση του αγωγού TurkStream, αλλά από κάπου έρχεται και έρχεται σε κάποιες τιμές. Και πώς θα πέσει η τιμή του ρεύματος όταν και με 49% στο ενεργειακό μας μείγμα φυσικό αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο. Και η τιμή του δεν πρόκειται να πέσει και τα επόμενα χρόνια. Αν δείτε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, κάπου στο 2027 υποθέτουν ότι θα πέσουν, αλλά μέχρι το 2027 ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι μέχρι το 2027 θα έχουν πεθάνει οι καταναλωτές εδώ που δεν θα έχουν να πληρώσουν το ρεύμα, το πανάκριβο ρεύμα και την πανάκριβη ενέργεια για θέρμανση. Πείτε μου, μπορεί να λειτουργήσουν άμεσα οι λιγνητικές μονάδες, εάν υπάρξει υπερζήτηση και λόγω του καύσωνα? Εκτιμώ ότι αυτό το διάστημα ετοιμάζουν τις απόθεμα λιγνίτη και ετοιμάζουν να δουλέψουν τις λιγνητικές μονάδες μόλις ανεβούν οι θερμοκρασίες και ανάψουν τα air condition στην Αθήνα. Μάλιστα. Άρα... Το έχουμε ξαναδεί και πέρυσι αυτό το παραμυθάκι ότι δεν χρειαζόμαστε το λιγνίτη, αλλά τι να κάνουμε, για να έχουμε ρεύμα πρέπει να έχουμε και το λιγνίτη. Και στην πραγματικότητα, για να έχουμε ρεύμα, πρέπει να χρυσοπληρώσουμε εκείνους που μας φέρνουν το φυσικό αέριο. Επιμένετε λοιπόν ότι το θέμα είναι πολιτικό. Μου λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό κύριο Κολοβό. Θέλω να το ρωτήσω, πραγματικά πιστεύει ότι έχουμε ξεμπερδέψει με πολιτική παρέμβαση, με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, ή στην ουσία κάθε τετράμινο θα την έχουμε μπροστά μας από τη στιγμή που υπάρχουν και τα χρηματιστήρια που δεν έχουν σταματήσει τις ενέργειες? Μένει να δούμε τον τρόπο που θα εφαρμοστεί πρακτικά ο πολιτικός λόγος, διότι από λόγια όλα αυτά τα χρόνια από τους πολιτικούς έχουμε χορτάσει, από πράξεις έχουμε δει ελάχιστα πράγματα. Άρα δεν είστε βέβαιος? Λένε ότι τεχνικά θα αποσυνδεθεί. Θα συμβεί αυτό, ή όπως μου γράφει εδώ ο Παναγιώτης, θα είναι 20% επιπλέον στους λογαριασμούς από εκεί που ήταν 100% απάνω? Κοιτάξτε, η ακριβή ενέργεια ήρθε για να μείνει και όποιος ζήσει έζησε, όποιος πεθάνει πέθανε. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ο πληθωρισμός είναι ήδη στο πάνω από το 11%. Αρχές Ιουλίου θα ανακοινωθεί πάνω από 12%. Και αυτές οι τιμές πληθωρισμού μας επιστρέφουν στη δεκαετία του 1990, όπου αυτόν τον πληθωρισμό τον είχαμε επί πατέρα Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν μια γενιά Ελλήνων ξαναγυρνάει εκεί που ήταν... εκεί που ήμασταν 30 χρόνια πριν. Καλά. Αυτό εγώ θα το έλεγα συγκυριακά. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε πρωθυπουργός. Το θέμα είναι τι πολιτικές. Και εδώ με ρωτάνε πολλοί. Κατά τη γνώμη του κυρίου Κολοβού, πώς θα έπρεπε να πορευτεί η χώρα? Είναι αυτή η πραγματικότητα που φαίνεται ότι θα τραβήξει καιρό και δεν θα είναι βραχύβια. Πώς θα έπρεπε να κινηθεί? Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει η χώρα, θα έπρεπε να βάλει φωτοβολταϊκά στις στέγες. Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει στην παρούσα χρονική συγκυρία είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει πολύ σύντομα. Το έχουμε πει και άλλη φορά ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει επειδή το δίκτυο της χαμηλής τάσης δεν σηκώνει τα φωτοβολταϊκά στις στέγες. Άρα το πρώτο που θα έπρεπε να κάνεις, μισό λεπτό. Η Ένωση έχει δημοσιεύσει ότι η Ελλάδα έχει 128 τετραγωνικά χιλιόμετρα στέγες που μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά.
και αυτά τα φωτοβολταϊκά μπορούν να καλύπτουν το 1 τρίτο των ετήσιων αναγκών της χώρας. Άρα το πρώτο που θα πρέπει να κάνεις, μάλιστα, κύριε Κόλοβε, αν με ακούτε, είναι να αναπτύξεις πρώτα το δίκτυο χαμηλής τάσης. Ακριβώς, το δίκτυο χαμηλής τάσης. Το δίκτυο χαμηλής τάσης χρειάζεται χρήματα για να ξαναστηθεί, για να ενισχυθεί. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση έχει ψηφίσει πρόσφατα κλιματικό νόμο, εγκληματικό νόμο θα τον έλεγα εγώ, ο οποίος προβλέπει πλήρη απαγόρευση πωλήσεων συμβατικών αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης από το 2030 ή από όποτε αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτελούν οι ντόπιοι πολιτικοί. Και σε κάθε περίπτωση, για να έχουμε ηλεκτροκίνηση, χρειαζόμαστε δίκτυα χαμηλής τάσης. Δεν φτιάχνουμε λοιπόν δίκτυα χαμηλής τάσης, φτιάχνουμε μόνο μεγάλα φωτοβολταϊκά εργοστάσια, τα οποία δεν μπορεί να τα βάλει ο καθένας, μπορούν να τα βάλουν μόνο μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και όμως θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που λένε ενεργειακή δημοκρατία, δίνοντας τη δυνατότητα στον καθένα να βάλει στην ταράτσα ή στα κεραμίδια του φωτοβολταϊκά και να καλύψουμε ένα πολύ σημαντικό μέρος των αναγκών και μάλιστα με πολύ καλό προγραμματισμό του πότε θα έχουμε ρεύμα ή πότε δεν θα έχουμε ρεύμα, γιατί τα φωτοβολταϊκά ξέρουμε με ακρίβεια ποιες ώρες μπορούν να λειτουργήσουν με μεγάλη αξιοπιστία. Αυτό λοιπόν που μας λένε να πάμε σε φωτοβολταϊκά στις στέγες από μόνο του, λέτε, δεν αρκεί. Πρέπει να μας πούν ότι ενισχύουν και διευρύνουν το δίκτυο χαμηλής τάσης. Διαφορετικά είναι δώρον άδωρον. Βεβαίως. Χωρίς δίκτυο χαμηλής τάσης, φωτοβολταϊκά στις στέγες δεν μπορούν να μπουν. Το είδαμε και στο τελευταίο πρόγραμμα που είχε βγει την Άνοιξη και στο οποίο είχα αναφερθεί πάλι στο ραδιοφωνό σας, όπου δώσαν την δυνατότητα να μπουν μέχρι 6 κιλοβάτ φωτοβολταϊκά στις στέγες, που είναι εντελώς ασύμφορο. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα μέτρο. Άλλο μέτρο που θα βλέπατε? Άλλο μέτρο είναι, υπάρχουν στο συνέδριο που σας ανέφερα νωρίτερα, ανέφεραν ότι υπάρχει ένα έτοιμο κοίτασμα για τρύπημα στον Πατραϊκό κόλπο. Κοίτασμα πετρελαίου. Ερευνημένο, αδειοδοτημένο και δεν μπήκε κανένας να το τρυπήσει. Θα μπορούσαν να το ξαναδώσουν σε κάποιον άλλο να το τρυπήσει για να έχουμε εγχώρια παραγωγή υδρογων ανθράκων. Μάλιστα. Δυστυχώς ούτε και σε αυτόν τον τομέα έχει γίνει κάτι. Και φυσικά όλοι βεβαίως εκεί στο συνέδριο αναφέρθηκαν στους υδρογονάνθρακες που υπάρχουν νότια της Κρήτης. Δεν υπάρχει καμία προοπτική γρήγορων ενεργειών για να αξιοποιήσουμε τους εγχώριους υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης. Αντίθετα, δίνει η κυβέρνηση δισεκατομμύρια για να ρίξει καλώδιο από την Αίγυπτο στην Κρήτη και να φέρνει ενέργεια από την Αίγυπτο, ηλεκτρισμό από την Αίγυπτο, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από εισαγωγές. Γιατί σας είπε κανείς ότι το ηλεκτρικό από την Αίγυπτο επαρκεί στην Αίγυπτο για να έρθει στην Κρήτη? Υπάρχει ένα σχέδιο από παλιά να τοποθετηθούν από τον ίδιο όμιλο που ενδιαφέρεται να βάλει το καλώδιο Αίγυπτος-Κρήτη, ενδιαφέρεται να βάλει και ανεμογεννήτριες στις ακτές του Νείλου, στο δέλτα του Νείλου. Α, μάλιστα, μάλιστα. Για να καταλαβαίνομαστε τι γίνεται. Στο διατάφτα λοιπόν, κύριε Κολοβέ, έρχεται δύσκολο καλοκαίρι και δυσκολότερος χειμώνας. Ήδη το καλοκαίρι είναι δύσκολο, ήδη ο χειμώνας προδιαγράφεται πολύ σκληρός. Και προδιαγράφεται πολύ σκληρός όχι μόνο στην Ελλάδα, προδιαγράφεται σε όλη την Ευρώπη πολύ σκληρός. Όλοι τρέμουν το τι θα συμβεί τον χειμώνα από επάρκεια θέρμανσης. Προβλέπεται να στενάξουν τα δάση. Να επιστρέψουμε στην εποχή της ξυλόσομπας. Άλλη καταστροφή αυτή. Να σας πω κάτι. Αν καταλαβαίνω καλά έτσι όπως το τοποθετείτε, ακόμη και, γι' αυτό λέτε ότι είναι και πολιτικό στη βάση το θέμα, ακόμη και αν πούμε ότι με ένα μαγικό τρόπο η Ευρώπη διασφαλίζει την επάρκειά της, με ένα μαγικό τρόπο βρίσκουν τη λύση, η τιμή θα τραβάει την ανηφόρα. Άρα ποιος θα έχει πρόσβαση στην ενέργεια? Όλοι? Όχι, βεβαίως όχι. Το έχω πει και παλαιότερα ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική φτωχοποίηση των πάντων μέσα από την ενέργεια. Η ενέργεια έχει μετατραπεί σε όπλο φτωχοποίησης. Μάλιστα. Εδώ με ρωτάει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, λέει, στον πάντα εξαιρετικό κύριο Κολοβό. Μα γιατί να αλλάξω, λέει, τις ηλεκτρικές συσκευές, αφού σε λίγο δεν θα μπορώ να πληρώνω ρεύμα για να λειτουργήσω αυτές τις συσκευές, για να τις βλέπω μέσα στο κουτί σένιες και καινούριες?
Αυτό το πρόγραμμα της αντικατάστασης των ηλεκτρικών συσκευών δεν είναι κάτι καινούριο. Το είχαμε δει και το 2008-2009, κάπου εκεί, είχε δοθεί μια επιδότηση για να μπουν κλιματιστικά. Και ξέρετε, όλες αυτές οι επιδοτήσεις καταλήγουν προς όφελος αυτών που εισάγουν τις ηλεκτρικές συσκευές. Δεν είναι προς όφελος των καταναλωτών. Τώρα, κοντά στο βασιλικό, μπορεί να ποτίζεται και η γλάστρα, διότι όταν αλλάζεις μια παλιά συσκευή με μια καινούρια που καταναλώνει λιγότερο, ναι, πράγματι η κατανάλωση συνολικά στη χώρα μπορεί να μειωθεί. Ωστόσο, πρέπει πάντα να βλέπουμε πού πάνε τα λεφτά, και τα λεφτά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πηγαίνουν σε εντελώς συγκεκριμένα χέρια. Ο φίλος ο Κούλης από Θεσσαλονίκη, από τους τακτικότερους ακροατές και πάντα με στοχευμένες ερωτήσεις, και τον καλημερίζω. Καλημέρα, λέει, από Θεσσαλονίκη, καλημέρα στον κύριο Κολοβό. Μήπως πριν τα φωτοβολταϊκά, κύριε Κολοβέ, στις στέγες, θα έπρεπε να δοθούν πρώτα κίνητρα να φτιαχτούν επιτέλους στη χώρα βιοτεχνίες κατασκευής φωτοβολταϊκών, ή θα πρέπει να είναι και αυτά γερμανικών προδιαγραφών? Να σας πω ότι κάποτε εδώ οι ηλιοσυσσωρευτές και τα περίφημα ηλιόθερμα, με συγχωρείτε, ήταν και ελληνικής κατασκευής. Πήγανε στα ζήτητα. Και ανεμογεννήτριες, φίλε Κούλη, ήταν ελληνικής κατασκευής. Για απαντήστε στο φίλο μας τον Κούλη, κύριε Κολοβέ. Ο φίλος σας πρέπει να γνωρίζει ότι στην Ελλάδα είχαμε 6 εργοστάσια που κατασκεύαζαν φωτοβολταϊκά πάνελ, στη Θήβα, στην Πάτρα, στο Κιλκής, τα οποία ήταν όλα με γερμανική τεχνολογία, και όπως έκλεισαν τα εργοστάσια κατασκευής φωτοβολταϊκών στη Γερμανία το 2011, έτσι έκλεισαν και στην Ελλάδα. Διότι μπήκε η Κίνα στην αγορά και σάρωσε όλη την αγορά. Μάλιστα, η Κίνα. Εντάξει, κύριε Κολοβέ, θέλω να σας ευχαριστήσω. Μας κάνατε ακόμη πιο ζεστή τη μέρα. Ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες. Θα δούμε πώς θα πορευτούμε. Ο Θεός βοηθός, που λένε. Να είστε καλά, κύριε Σαχίν. Καλημέρα. Καλημέρα.